περιπολίε σε όλου του Δήμου και συνεχή εμφανή παρουσία αστυνομικών προβλέπει το νέο επιχειρησιακό σχέδιο τη αστυνομία με την ονομασία Περσέα, που από την περασμένη Δευτέρα εφαρμόζεται και στην Κρήτη. Στο νομοχανείο εφαρμόζεται σε 5 τομείς. Κάθε μέρα συγκροτούνται 17 περιπολίες ανά 8ωρο, στελεχωμένες από 2 άτομα. Στις περιπολίες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι περιπολίες ασφάλειας τάξης, ομάδες Δίας, όποιε, ποδήλατα, ΚΑΜ, ΟΕΠΤΑ κλπ. Κάτι που σημαίνει ότι όλο το 24ωρο σε όλο το νομοχανείο υπάρχει συνεχής αστυνόμευση. Ο σχεδιασμός εκπονήθηκε από την ελληνική αστυνομία με εντολή του αρχηγού, ενώ αποτελείται από 58 επιμέρους σχέδια, προσαρμοσμένα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Λειτουργεί ήδη πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Παράλληλα με τις περιπολίες γίνονται κάποιοι έλεγχοι, κάποια μπλόκα σε διάφορα σημεία τα οποία επιλέγονται. Υπάρχουν επόπτες οι οποίοι το εποπτεύουν ένα 8ωρο. Βασική φιλοσοφία του επιχειρησιακού σχεδίου Περσέας είναι η αποτρεπτική παρουσία της αστυνομίας και η πρόληψη της παραβατικότητας. Επιφυλακτικοί ωστόσο εμφανίζονται οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών υπαλλήλων που μιλούν για ένα σχέδιο που εκπονήθηκε χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος του σχεδίου είναι να υπάρχει σε κάθε Δήμο μια περιπολία κάθε 8ωρο, το 24ωρο, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα. Όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι δυνατόν να υπάρχει στελεχωθεί μια περιπολία από 2 όμορφες υπηρεσίες. Εμείς λέμε ναι στην αστυνόμευση, λέμε ναι, αλλά πραγματικά με νούμερα. Όταν τα νούμερα δεν βγαίνουν, πώς θα βγει πραγματικά η αστυνόμευση. Είμαστε επιφυλακτικοί και ομιλών σαν πρόεδρος είμαι επιφυλακτικός, να δούμε πώς θα περπατήσει. Οι αστυνομικοί όλης της χώρας και της Κρήτης γιόρτασαν σήμερα τον προστάτη του Άγιο Αρτέμιο. Δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων, όπως και σε όλες τις έδρες των αστυνομικών διευθύνσεων του νησιού. Η τιμή αυτή από την πολιτεία γίνεται ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου της αστυνομίας ως προς τους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα.